Οδηγίες για αυστηρότερους ελέγχους ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα των καταχρήσεων εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας, έδωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Σε συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τέθηκαν όλα όσα απασχολούν το Γενικό Σχέδιο Υγείας μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι οργανωμένοι ασθενείς, κλείνοντας έτσι τον κύκλο επαφών που άρχισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της υγείας. Αυτή τη συνάντηση ζητήθηκαν εξηγήσεις για αυτά τα προβλήματα και δεσμεύτηκε και ο ΑΗ και το Υπουργείο Υγείας να δουλέψουμε αρμονικά και σε συνεργασία για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν και τους ασθενείς εδώ και αρκετόν καιρό. Ο προϋπολογισμός του ΓΕΣΥ, τα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, η διαδικασία ένταξης καινοτόμων φαρμάκων στο ΓΕΣΥ, καθώς και το νομικό ζήτημα που προκύπτει στο μνημόνιο συναντήληψης που είχε υπογραφεί με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, το οποίο επιτρέπει ουσιαστικά σε όσους ιατρούς βρίσκονται εκτός ΓΕΣΥ να παρέχουν υπηρεσίες σε νοσηλευτήρια που είναι εντός, είναι κάποια από τα θέματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση. Σχέση με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ήδη στάρθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα από το Υπουργείο Υγείας η θέση του ΑΗ, και κάποιες συμφωνίες που πρέπει να τις μελετήσει ο Γενικός Εισαγγελέας και μετά θα βρεθούμε όλα τα μέρη για να βρούμε το σωστό τρόπο να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επαναβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ, αλλά ούτε και ιδιωτικοποίησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.